Θα πάμε να δούμε τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Να τον βάλουμε στην παρέα μας, στην τροφιά μας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Δόξα Θεώ, όλα καλά. Ζητάτε και καταθέσατε ένσταση και βάζετε θέμα συνταγματικότητας για το θέμα του πλαφών του 3% και διεκδικείτε μία έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο και συγκεκριμένα από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και μάλιστα αυτή την τρίτη θέση, γιατί δεν μπορούσατε να κάνετε επιλογή την πρώτη ή τη δεύτερη, την τρίτη θέση. Ποια είναι τα επιχειρήματά σας και στηρίζετε? Να ξεκινήσουμε αυτό και μετά θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Εξέπεσε σε όλη την Ευρώπη το πλαφόν του 3% και στην τελευταία χώρα που εξέπεσε είναι στη Γερμανία, όπου με 1% εξελέγει ευρωβουλευτής, έστω και αν αυτός είναι ναζί. Το 3% έχει ουσία και σημασία και ο νομοθέτης το έβαλε για να δημιουργούνται ισχυρές κυβερνήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Για το Ευρωκοινοβούλιο δεν υφίσταται αυτή η ανάγκη. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι και περιττό. Έχουμε ισχυρά επιχειρήματα τα οποία δίδουμε στην δικαιοσύνη και θα περιμένουμε το αποτέλεσμα στις 15 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι μόνο εσείς που διεκδικείτε έδρα. Είναι και ο κύριος Χατζημαρκάκης. Και ο κύριος Χατζημαρκάκης. Και μάλιστα εσείς, εάν πάμε δια της απλής αναλογικής, δεν είναι μία έδρα. Εσείς και ο κύριος Χατζημαρκάκης. Και η άλλη έδρα που διεκδικεί ο κύριος Χατζημαρκάκης έχει κάνει καταρχήν ένσταση. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η Χρυσή Αυγή με 9,4 και με το μέτρο 4,5 παίρνει 3 έδρες. Δηλαδή με ένα υπόλοιπο του 0,40, 0,50, ίσως 0,60. Εμείς με 2,8 προφανώς... 4,7 λένε εδώ οι παριστάμενοι. Πόσο? 4,7 λέει ο κύριος Βούτσης, η κυρία Πατζελή. Άρα δεν της περισσεύει τίποτα απολύτως. Ακριβώς. Ενώ εμείς έχουμε ένα 2,8, 155.000 ψηφοφόροι θέλουν τη δικαιώσή τους. Δεν θα παίξει ρόλο όμως ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν θέτει θέμα απλής αναλογικής και βάζει το πλαφόν του 3%, δεν θα παίξει ρόλο η εθνική νομοθεσία ή θα προσφύγετε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια? Όχι. Και στη Γερμανία η εθνική νομοθεσία της Γερμανίας το άλλαξε και σε όλες τις χώρες. Έτσι και εδώ η αρμοδία είναι η ελληνική πολιτεία και όχι η Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν πρόκειται φυσικά να καταφύγω. Δεν αναγνωρίζω εγώ στην Ευρώπη δικαιώματα επί κυριάρχου κράτους. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε μια σειρά επιχειρημάτων ισχυρών και έχω την αίσθηση ότι αυτά θα πείσουν τους δικαστές που είναι και του Αριού Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά και τρεις καθηγητές πανεπιστημίου. Με όσους έχω μιλήσει, με συνταγματολόγους, με ειδικούς, μου λένε ότι το 3% δεν στέκει πουθενά. Μάλιστα, αυτό που... ότι ουσιαστικά διεκδικεί μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο έτσι, ο κ. Καρατζαφέρης. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, έχουμε και... θα ήθελα και λίγο να πάω τον κύριο Παυλόπουλο στο θέμα αυτό. Ο κ. Παυλόπουλο έχει τύχει αυτή η ένσταση που θα βάλει ως καθηγητή συνταγματικού δικαίου? Εσείς μπορεί να έχετε άποψη επί του θέματος και μετά θα συνεχίσω με τον κύριο Καρατζαφέρη. Δεν θα προδικάσω το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης και δεν είναι δικαίωμά μου να το κάνω. Εκείνο που, θέλω να πω στον κύριο Καρατζαφέρη είναι το εξής. Είναι το απόλυτο δικαίωμά του βεβαίως να προσφύγει και να ζητήσει αυτό που νομίζω ότι το αναλογεί. Επειδή έκανε μια σύγκριση με τη Γερμανία και επειδή δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, θα έπρεπε όταν μιλάμε για την Ελλάδα, αυτό το 3% να το σταθμίσουμε πάρα πολύ καλά. Για ποιο λόγο το 3% υπάρχει? Αυτό το 3% έχει τη σημασία του. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το 3% δεν παρουσιάζει διαφορά σε ό,τι αφορά το Εθνικό Κοινοβούλιο με το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό. Όταν αντιληφθεί κανένας για ποιο λόγο ως χώρα είμαστε υποχρεωμένοι και για λόγους δημοκρατικής εκπροσώπησης να βάλουμε αυτό το πλαφόν. Το λέω γιατί μου ο υπουργός, ο οποίος θέσπισε αυτό, σπίθηκε προηγουμένως. Δεν μπαίνω στα θέματα της δικαιοσύνης, λέω στον κύριο Καρατζαφέρη που ξέρω και τις δικές του ευαισθησίες άλλα θέματα. Μάλιστα, ας κοιτάξουμε και κάτι άλλο. Έτσι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Θα ξαναγυρίσουμε πάντως για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μπερδευτήκαν τα παιδιά και άλλα γράφαμε και άλλα λέγατε. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός διεκδικεί μία θέση στο Ευρωκοινοβούλιο.
Έτσι, διεκδικεί μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ερμηνεύοντας έτσι, όλα τα άλλα θα αναμφισβήτητα θα εξεταστούν. Να έρθουμε λιγάκι στην πολιτική επικαιρότητα, κύριε Καρατζαφέρη. Πώς βλέπετε την κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό? Νομίζω ότι όλος ο κόσμος είδε ότι είναι μια πιο λαϊκή, εντός ή εκτός εικόν, η λέξη κυβέρνηση. Προφανώς εμένα μου μυρίζει οι εκλογές. Έβαλε ανθρώπους, όχι αναγκαστικά καλύτερους από τους προηγούμενους, αλλά ίσως με πιο λαϊκό προφίλ. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Σαμαράς έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να πάει σε εκλογές ταχύτερα από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό σφραίνομαι. Αυτό τον τόνο μου δίνει αυτή η κυβέρνηση. Και η αλλαγή των προσώπων εξυπηρετεί με κάτι τέτοιο, δηλαδή... Ακριβώς, η αλλαγή των προσώπων. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε έτσι λίγο... είναι και η λέξη λίγο κακό έχει, πιο λαϊκή. Και πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, βλέπω κάποιες παροχές, όχι ουσιαστικές, διωγγώνονται βέβαια από τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης, εκείνο με τα εισιτήρια, εκείνο με τις τράπεζες, εκείνο. Πράγμα που σημαίνει ότι άντε παιδιά, να γλυκάνουμε λίγο, στις πληγές που ανοίξαμε να βάλουμε λάδι. Εδώ φαίνεται υπάρχει ο προβληματισμός. Είδατε σε όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένας εντονότατος προβληματισμός ότι εάν θέλεις να είσαι ένα κόμμα διεκδίκηση εξουσίας, πρέπει να δεις και τις συμμαχίες πρέπει να κάνεις, γιατί κακά τα ψέματα οι δυνάμεις αυτοδυναμίας είναι περιορισμένες. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τη Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν θέλει να διεκδικήσει την εξουσία, ή θα πρέπει να σέρνεται σε αυτή την συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ, που μάλλον φαίνεται ότι δεν είναι σε υγιείς βάσεις πια, γιατί έχουν αρχίσει τα χτυπήματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη, για την διαφοροποίηση, ότι ξέρετε κάτι, η ανάγκη μας κάνει που συνεργαζόμαστε, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με εσάς. Αυτό λένε από τη Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ, αυτό λένε από το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Και μπορεί να έχουν και δίκιο, γιατί έτσι είναι. Εσείς λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία τι ρόλο θα παίξετε? Θα είσαστε ένας μοναχικός καβαλάρης που στις επόμενες εκλογές... Παπαδάκη, πάντα ήμουν μοναχικός καβαλάρης, αλλά εγώ θα θέσω το εξής ερώτημα. Εδώ κρατάει αποστάσεις ο Κώστας ο Καραμαλής. Θέλετε εγώ να πάω να πλησιάσω? Είναι μερικά πράγματα τα οποία έχουν την πολιτική τους χρειά, την πολιτική τους σηματοδότηση. Δεν έχουν τελειώσει οι φιλοδοξίες του Κώστα Καραμαλή? Μα είναι παιδί ακόμα. Δεν μπορεί να έχουν τελειώσει. Αλλά βεβαίως δεν θα ερμηνεύσω εγώ τις σκέψεις του Κώστα του Καραμαλή. Βλέπω όμως μία αποστάση, όπως βλέπω και μία απόσταση του κυρίου Σαμαρά από τους λεγόμενους, εν πάση περιπτώσει, καραμαλικούς. Και αυτό το δείτε ότι σε όλες τις συνθέσεις δεν υπάρχει ένας άνθρωπος. Εδώ δεν υπήρξε κάποιος από αυτό που εμείς περιγράφουμε, οι παλαιότεροι δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, ως καραμαλικούς ή στο ευρωψηφοδέλτιο. Άρα λοιπόν μην με βάζετε μέσα σε αυτή τη λογική. Τρίτον, δεν συμφωνώ με αυτή την πολιτική. Δεν συμφωνώ καθόλου. Απεχώρησα από αυτή την πολιτική. Δεν έχω καμία όρεξη να ξαναεμπλακώ σε κάτι το οποίο δεν πιστεύω, δεν υιοθετώ, δεν με πρεσβεύει. Είναι ένα ποσοστό όμως το δικό σας των ευρωεκλογών, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα μεγαλώσει, αν θα μείνει ίδιο στις εθνικές. Διαβεβαιώνω ότι θα δώσω μεγάλη μάχη για να το μεγαλώσω. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό το 2,7%, προερχόμενο από αυτή ακριβώς τη μήτρα που επιδιώκει να μαζέψει. Όχι αναγκαστικά. Έχουμε και πάρα πολύ κόσμο από το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Και ακόμα παραπέρα. Ο άξονας πλέον έχει μετατεθεί. Κάποτε ήταν κάθετος. Από τη μία η αριστερή, από την άλλη μεριά η δεξιή, κάπου στη μέση η κεντρώη. Τώρα ο άξονας είναι οριζόντιος. Και έχουμε από τη μία πλευρά, από την πάνω πλευρά τους νεοταξίτες και από την κάτω πλευρά έχουμε τους πατριώτες. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τους νεοταξίτες. Έχω μεγάλη διαφορά. Δεν πιστεύω στο σχέδιο ΝΑΝ, δεν πιστεύω στα παιχνίδια τα οποία γίνονται από τους Αμερικανούς, δεν πιστεύω στο Μάστρι, το οποίο ήταν και ο πρόδρομος αυτής της οικονομικής καταστροφής. Και να θυμίσω το Μάστρι, το είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, διαχειρώσαμε αλλά βέβαια συμπληρωματικά, το ΠΑΣΟΚ και ο πρόγονος του ΣΥΡΙΖΑ ως συνασπισμός. Εγώ διαφωνώ με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να εμπλακώ. Πάντως. Όλα θα παιχτούν για το πόσο σύντομα θα έχουμε προσφυγή στις κάλπες και από την προσπάθεια που γίνεται για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από την Βουλή με την παρούσα σύνθεση. Δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει να έρθει πιο νωρίς η εκλογή του Προέδρου. Έχετε εκεί τον πλέον ενδεδειγμένο να σας απαντήσει, τον κύριο
Παυλόπουλο. Βλέπετε ορατό κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και ποιο θα ήταν το πρόσωπο που κατά την άποψή σας θα μπορούσε να συσπυρώσει βουλευτές από την πηγή των ανεξαρτήτων, γιατί αυτή είναι. Αυτή είναι τώρα. Έτσι. Έχω την αίσθηση ότι πιο δύσκολα ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να συγκεντρώσει 121 για να το εμποδίσει, παρά η άλλη πλευρά 180 για να τον ψηφίσει. Άρα έχετε την άποψη ότι αυτή η Βουλή θα εκλέξει πρόεδρο? Ότι μπορεί να εκλέξει πρόεδρο. Είναι θέμα χειρισμών, αλλά βεβαίως και προσωπικών πολιτικών ενός εκάστου εκ των προσώπων. Και θα ήταν τα πρόσωπα. Για πείτε μας ένα-δύο πρόσωπα που θα μπορούσαν πράγματι να πείσουν τους ανεξάρτητους βουλευτές. Γιατί από αυτούς εξαρτάται. Είχε 155. Δεν ξέρω. Ο καθένας έχει τη συνείδησή του. Απλώς ακούω κάποιες φωνές και μέσα από την Δημοκρατία, όπως ο κύριος Στραγάκης, δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, ή ο κύριος Μελάς από τους εξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι κάθε μέρα αναφέρονται στο όνομα του Κώστα του Καραμαλή. Δεν ξέρω αν ακόμα θα είναι, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος από την αριστερά. Ακούω διάφορα ονόματα. Άκουσα τον κύριο Κουβέλη, άκουσα τον κύριο Κωνσταντόπουλο, να το διαψεύει βέβαια. Και ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, αλλά και κύκλοι του Κώστα Καραμαλή, γιατί ο ίδιος δεν έχει μιλήσει. Και πολλοί προσπαθούν να τον ερμηνεύσουν ή να τον εκφράσουν ή να τον αντιπροσωπεύσουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ούτε ο ίδιος έχει πει ναι ή όχι σε κάτι τέτοιο. Σε και έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή τον προτείνουν και τον προτείνουν από αγάπη, όχι έτσι, από σχεδιασμό. Γιατί έχουν τη συνένεσή του. Και είναι την οποιαδήποτε έτσι, πιθανή εξέλιξη των πραγμάτων προς αυτή την κατεύθυνση. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή.